Την ώρα που η Ανατολική Μεσόγειο μοιάζει με βόμβα έτοιμη να εκραγεί, η Γαλλία δηλώνει έτοιμη να σηκώσει στι πλάτε τη το βάρο, αντιλαμβανόμενη πλήρω τα παιχνίδια που τεκταίνονται στην περιοχή και το διακύβευμά του. Η συνάντηση του Προέδρου τη Δημοκρατία με τον Γάλλο Πρόεδρο ολοκληρώθηκε με θετικό πρόσημο, επαναβεβαιώνοντα ότι η πολιτική Παρισίων και Λευκοσία συμπλέει απόλυτα, γεγονό που τον δρόμο για ενίσχυση τη δημερού συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και κυρίω στον στρατιωτικό τομέα λόγω και των εξελίξεων στην περιοχή. Ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη από την εκπομπή του Αντένα Μέρα Μεσημέρι επιβεβαίωσε τι πληροφορίε που από χθε μετέδωσε ο Αντένα για σειρά συμφωνιών στι οποίε κατέληξαν οι δύο κυβερνήσει, στηρώντα ωστόσο συγγυηχθεί για το περιεχόμενό τους. Εκείνο που αποφασίστηκε χθε είναι ένα οδικό χάρτη ενεργειών σε διάφορα επίπεδα, σε διάφορες θεματικές. Που στόχο έχουν να αποτρέψουν αυτή την, ή να ανατρέψουν καλύτερα αυτή την αρνητική συμπεριφορά από πλευρά τη Τουρκία. Στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών που ανέλαβε ο Γάλλο Πρόεδρο προκειμένου να αφυπνήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για του κινδύνου που εγκυμονεί για το μέλλον τη ο έλεγχο τη Ανατολική Μεσογείου από την Τουρκία ή την Ρωσία, εντάσσεται και η Σύνοδο των ΜΕΤΕΠΤΑ που συγκάλεσε για το τέλο Αυγούστου με αρχέ Σεπτεμβρίου με στόχο την συνομολόγηση κοινή γραμμή από του 7 του Νότου εν και των κρίσιμων ευρωπαϊκών συζητήσεων για την επιβολή κυρώσεων κατά τη Άγκυρα. Η Γαλλία εμφανίζεται Έτοιμη για ανάληψη ουσιαστικότερου ρόλου και για το Κυπριακό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι συζητήσεις, οι διεργασίες στη Νέα Υόρκη σε σχέση με το ψήφισμα που αφορά την ανανέωση της θητείας της ειρηνευτικής δύναμη και έχουμε ζητήσει από πλευράς Γαλλία Γαλλίας να υπάρξει πρωταγωνιστικός ρόλος. Κατά το χθεσινό τέτα τέτ Μακρόν και Αναστασιάδη επιτάπητο στέθηκαν και τα ενεργειακά ζητήματα δεδομένης και της εμπλοκής της γαλλικών συμφερόντων Total στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Είναι απόλυτα δεσμευμένη στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά γενικότερα και στη Μεσόγειο γιατί έχει ενδιαφέρον και σε άλλα τεμάχια εντός της Ανατολικής Μεσογείου και ο σχεδιασμός τους, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που προέκυψαν με την πανδημία α, προχωρεί κανονικά. Αναφερόμενο τέλο στην εξαγορά τη Νόπολα από τον Αμερικανικό κολοσσό Σευρών που έχει προεκτάσει και στην Κύπρο λόγω των δικαιωμάτων στο κρίτασμα Αφροδίτη, ο Υπουργό Εξωτερικών αποκάλυψε ότι η Κύπρο έχει ανοίξει κύκλο επαφών με την εταιρεία για βολιδοσκόπηση των σχεδιασμών του. Πάντω, χαρακτήρισε θετική από γεωπολιτική άποψη την εμπλοκή και δεύτερη Αμερικανική εταιρεία στην αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Κύπρου.